Σας ευχαριστούμε. Κυρία Βαλαβάνη, έχει το λόγο για 7 λεπτά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε συνθήκες βαθιάς κρίσης του συστήματος και υπό την ομπρέλα μνημονίων και μεσοπρόθεσμου, το τραπεζικό σύστημα έχει αναδειχθεί κυριολεκτικά σε απίθμενο πηγάδι, στο οποίο φτιαρίζονται τα χρήματα που κόβονται από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και ανεργίας, από την υγεία, την παιδεία και τις πολιτιστικές ανάγκες του ελληνικού λαού, χωρίς να επιτελεί καν το συμβατικό του ρόλο, δηλαδή της χρηματοδότησης, της επιβίωσης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και πάγιων προσωπικών αλλά κατ' ουσία κοινωνικών αναγκών των εργαζόμενων, όπως αυτή της στέγασης. Αυτή είναι η ουσία των τριών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που ρυθμίζουν την πρώτη φάση ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, που καλούμαστε σήμερα να επικυρώσουμε με το παρόν νομοσχέδιο. Αυτό αποδεικνύεται πριν απ' όλα και πρώτα απ' όλα από τις εξελίξεις της πραγματικότητας. Μετά την ίσπραξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 18 δις από χρήματα που δανείζεται ο ελληνικός λαός υπό τους όρους του δεύτερου μνημόνιου και για τα οποία καλείται να πληρώσει αυτές τις μέρες το φόρο αίματος των νέων μέτρων, από Εθνική, Eurobank, Αλφα και Πειραιός και επιπρόσθετα άλλα 6,7 δις από την Πειραιός για την πολύ ακριβότερη ανακεφαλαιοποίηση της καλής αγροτικής από ό,τι θα κόστιζε συνολικά ολόκληρης της αγροτικής η ανακεφαλαιοποίηση, το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί πρακτικά να μην χορηγεί δάνεια, είτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, είτε στεγαστικά. Και βέβαια, μετά τη χαριστική παραχώρηση της αγροτικής στην Πειραιός, καταργήθηκε ουσιαστικά και η αγροτική πίστη, τα δάνεια καλλιέργειας και εκτροφής σε αγρότες και κτηνοτρόφους, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. Το ότι το τραπεζικό σύστημα με την ακολουθούμενη πολιτική έχει μετατραπεί σε απίθμενο πηγάδι αποδείχνεται δεύτερον από τη συζήτηση του νομοσχέδιου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ως γνωστόν, οι απώλειες από το κούρεμα των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών είναι 25 δις, όμως τα συνολικά κεφάλαια που προβλέπονται για την ανακεφαλαιοποίησή τους και για τα οποία ψηφίζουμε σήμερα είναι τα διπλάσια. Απαντώντας σε ερωτήσεις μας, η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας επιβεβαίωσε τις υποψίες μας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα πρόσθετα 25 δις προορίζονται αποκλειστικά για κάλυψη των επισφαλών δανείων. Ούτε ευρώ δεν προορίζεται για την πραγματική οικονομία. Επιπλέον, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας εμφανίζεται διατεθειμένη να παίξει τον εποπτικό της ρόλο, ούτε η κυβέρνηση το δικό της, ώστε να εξαναγκαστούν οι τράπεζες που εισπράττουν σήμερα αυτά τα ξεγραμμένα ουσιαστικά δάνεια μέσω της διαδικασίας επανακεφαλαιοποίησής τους, να σταματήσουν να τα διεκδικούν από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να, αντί να συνεχίσουν να τα καταστρέφουν, να τους επιτρέψουν να ανασάνουν. Με άλλα λόγια, εν όλο αυτό το κολοσιαίο ποσό φτιαρίζεται στις τράπεζες, δεν υπάρχει καν τυπική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο, ούτε για διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ούτε για διαγραφές και διευθετήσεις χρεών, ανάλογες με τα ρεαλιστικά μέτρα στο νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τρίτον, αποδεικνύεται από την ίδια την αλλαγή των όρων για την ανάληψη της ανακεφαλαιοποίησης μιας τράπεζας που προβλέπει το νομοσχέδιο, με την επέκταση του όρου της ανάκτησης της βιωσιμότητας από τα 3 στα 5 χρόνια και με την εξάλληψη του συνοδού όρου της κερδοφορίας. Ρώτησα και στην Επιτροπή, χωρίς να πάρω απάντηση, και ξαναρωτώ εδώ τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, που απόψε δεν μας τιμάμε την παρουσία του, ποια είναι η έννοια της βιωσιμότητας μιας τράπεζας και μάλιστα ιδιωτικής χωρίς κερδοφορία.
Η άποψη που εξέφρασε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή, ότι ο στόχος της κερδοφορίας απαλήφθηκε επειδή δεν ήταν ρεαλιστικός, επιβεβαιώνει ακριβώς τους χειρότερους φόβους. Ότι πέραν από τις δήθεν νότες ελεγχόμενης αισιοδοξίας, ο κύριος Τουρνάρας μας είπε ότι βελτιώνονται τα πράγματα, αυτός τα βλέπει από μέσα, ας μην τα βλέπουμε εμείς απ' έξω. Ο κύριος Σταϊκούρας προχθές μας είπε ότι δεν λέω να πανηγυρίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα τρόικα και τρικοματική κυβέρνηση υπολογίζουν ότι θα βαθύνει παραπέρα η αποανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η κατ' ουσία εκτός ελέγχου συρρήκνωση όλων των μεγεθών της, που έχει προκαλέσει ο συνδυασμός της κρίσης με την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης της τρόικας μέσω των μνημόνιων, και θεωρούν δηλαδή δεδομένο ότι θα οδηγηθούν στη φτωχοποίηση και στην απόγνωση ακόμα μεγαλύτερα τμήματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Και ας σταματήσει η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας ή ο Υπουργός Οικονομικών να μας εγκαλούν, επειδή δεν οι τράπεζες είναι πλέον όλες κρατικές υπό ιδιωτικό management. Ίσα-ίσα αυτό το νομοσχέδιο συμπυκνώνει μια πολιτική με την οποία σώζονται μόνο οι τραπεζίτες, οι ιδιώτες τραπεζίτες και όχι οι τράπεζες. Όταν ολοκληρωθεί η αναδόμηση του τραπεζικού τοπίου μέσω της ανακεφαλαιοποίησης, το 90% των κεφαλαίων τους θα τα έχει καταβάλει ο ελληνικός λαός και ο βασικός μέτοχος θα είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών όμως θα ελέγχονται πλήρως από τις παραδοσιακές και μη ελληνικές τραπεζικές οικογένειες με μόνο το 10% των μετοχών τους. Χάρη σε αυτό το νομοσχέδιο, μέσω των COCO bonds και της δυνατότητας επαναγοράς των μετοχών από το ίδιο το τραπεζικό ίδρυμα, οι τραπεζικές οικογένειες προβλέπεται να καταφέρουν να διατηρήσουν αυτό το 10% χωρίς να βάλουν το χέρι καν στην τσέπη. Όμως και το ίδιο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπάγεται στην Τράπεζα της Ελλάδας, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος και δεν ελέγχεται από αυτό, παρόλο που διαχειρίζεται τα χρήματα που δανείζεται κυριολεκτικά με αίμα ο ελληνικός λαός. Και έχει αποδειχτεί ότι το ευρωσύστημα φορά παραμορφωτικούς φακούς επαφής όταν εκτιμά τα κριτήρια βιωσιμότητας μιας ελληνικής τράπεζας. Αν είναι ιδιωτική, μια από τις τέσσερις τις λεγόμενες συστημικές είναι πάντα βιώσιμη και ας βοάει η αγορά ότι μια τουλάχιστον από αυτές απέτυχε στο crash test και αυτό συγκαλύφθηκε. Αν όμως είναι κρατική, όπως οι δύο τελευταίες εναπομείνασες, η Αγροτική και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, είναι ουσιαστικά από λόγους νεοφιλελεύθερων ιδεολειπτικών αρχών μη βιώσιμη. Και ας βοάει η ελληνική κοινωνία για το αντίθετο και ας βρισκόταν η Αγροτική με τον ειδικό ρόλο για την αγροτική οικονομία σε πρόγραμμα ανασυγκρότησης εγκριμένο από το ίδιο το ευρωσύστημα και ας ήταν τέτοια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της, ώστε να είναι καθαρό ότι η Αγροτική έσωσε την Πειραιώς και όχι η Πειραιώς όπως εμφανίστηκε την Αγροτική. Και ας έχει αναδειχτεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τρίτη καλύτερη ευρωπαϊκή εμπορική τράπεζα και πρώτη καλύτερη ελληνική στο crash test των 69 ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων δύο χρόνια πριν. Και ας ήταν η μοναδική ελληνική τράπεζα που όλοι ξέρουν ότι τα προβλήματά της προέρχονται αποκλειστικά από το κούρεμα και όχι από τις επισφάλειες. Το μεν Υπουργείο Οικονομικών ως άλλος Πόντιος Πιλάτος νύπτει τα σχήρας του, δηλώνοντας ότι δεν έχει πλέον καμιά ευθύνη για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται υπό τον επιποπτικό και ελεγκτικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδας. Η δε διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας, και με αυτό τελειώνω, οχυρωμένη πίσω από την νομοθεσία περί απορρίτου του 2007 και του 2011, αρνείται να δώσει στην Ελληνική Βουλή και στον ελληνικό λαό οποιοδήποτε στοιχείο, από την έκθεση της BlackRock μέχρι το βιβλίο χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ, που θα επέτρεπε να δούμε πόσο μεγάλο είναι το σκάνδαλο, πάνω στο οποίο
στοιχείο και με αυτό τελειώνω, βάσισε τις κρίσεις της για τη μη βιωσιμότητα και άλλα χαρακτηριστική παραχώρηση των κατεξαίρεση μόνο των δημόσιων τραπεζών. Μας καλούν δηλαδή να ψηφίζουμε χωρίς να ξέρουμε με βάση τις καλύτερες ευρωπαϊκές μεσαιωνικές παραδόσεις. Αξίζει πραγματικά να αντιπαλέψει ο ίδιος το λαός με ένα ευρύ μέτωπο αυτό το νομοσχέδιο και είναι φανερό ότι εμείς γι' αυτό και για πολλούς άλλους λόγους που δεν είχα χρόνο να αναφέρω θα το καταψηφίσουμε.